Μία είδηση με ενημέρωσε φίλος τηλεθεατής, μία είδηση πραγματικά πολύ άσχημη. Σκότωσαν τον γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ, αστυνομικός ρεπόρτερ επί πολλά χρόνια σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς και φυσικά με καταγωγή αλλά και γεννημένος στην Καλύφητο της Δράμας, Δραμηνός δηλαδή. Ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος με πολύ πλούσια δραστηριότητα, με πολλές επιτυχίες και με πολύ έτσι έντιμη ματιά στα γεγονότα. Τι να πούμε, τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους. Και να γυρίσουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσουμε τον κύριο Στέλιο Μελισσινό, Δημοτικό Σύμβουλο Δράμας με την παράταξη Πόλη και Ζωή. Στρατηγός στην αποστρατεία. Κύριε Μελισσινέ, τι κάνετε? Δόξα Θεώ, καλά είμαστε. Ξεκινήσαμε με την άσχημη είδηση του δημοσιογράφου. Δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα σε πολλούς. Έρχονταν και στη Δράμα, πρέπει να πούμε, για όσους το γνωρίζουν. Προβλημάτισε πολλούς, δυσαρέσει πολλούς. Και κάποιος από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς που τους ενοχλούσε, τον τελειώσαν. Θα μάθουμε και περισσότερα. Είναι λυπηρό, είναι πολύ πρόσφατη η είδηση. Οπότε, όσον ούπο, θα μάθουμε και λεπτομέρειες του συμβάντος. Πάμε να δούμε τώρα της υπόλοιπης επικαιρότητας, κύριε Μελισσινέ. Πανδημία, εμβόλια, αύξηση κρουσμάτων, ανοίγουν τα σχολεία, κλείνουν τα σχολεία, ανοίγει η αγορά, δεν ανοίγει η αγορά. Ένα χάος. Κοιτάξτε, ζούμε ένα χρόνο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη χάος, αλλά σε μία κατάσταση λίγο μπερδεμένη και μεσοβέζικη. Θέλω να παρατηρήσω ότι παλιότερα κάναμε τα εμβόλια όταν ήμασταν μικροί, της παροτίδητος, της μηνυκίτιδος, του ηλαρά, και ήταν εμβόλια τα οποία μας προφύλασαν την υγεία, τη μελλοντική μας πιθανή ασθένεια από κάποια επιδημία. Και τώρα, ενώ υπάρχει μία επιδημία η οποία είναι παγκόσμιας έκτασης, προβληματιζόμαστε αν θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο, αν δεν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο, αν της AstraZeneca είναι καλύτερο από της Pfizer, αν το Johnson Johnson το που θα είναι μία δόση θα είναι καλύτερο ή χειρότερο, με αποτέλεσμα να έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Της Moderna, δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. Της Moderna. Μας πιπλίζουν συνέχεια οι δημοσιογράφοι και εσείς με τις ερωτήσεις που μας κάνετε εδώ και τη γνώμη μας λέμε, δεν είμαστε ούτε εγώ είμαι ο ειδικός. Αλλά προσπαθούμε να εκμεύσουμε από τους διάφορους επιστήμονες και δημοσιογράφους και να αποκτήσουμε εμείς μια σχετική άποψη και να πάρουμε μια προσωπική μας απόφαση. Να μην ξεχνάμε ότι το εμβόλιο θεωρήθηκε πλέον υποχρεωτικό με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν είναι τόσο πολύ δυνητικό όσο πιστεύαμε. Εκτιμώ ότι του χρόνου θα αποτελέσει η βασική υποχρέωση για οποιοδήποτε εμβόλιο θέλουμε να κάνουμε. Τώρα υπάρχουν επιλογές θα έλεγα του κράτους, και διότι αυτοί που είναι συνέλληνες συνταγογράφηση και ανάλογα με την ηλικία δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν εμβόλιο, ό,τι τους τύχει. Από όλη την γάμα εννοεί ο κύριος Μελισσινός. Από όλη την γάμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τρία εμβόλια, το Moderna, της Pfizer και της AstraZeneca. Όλα αυτά έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Μας έχουν μπλήσει συνέχεια το μυαλό. Κάντε εμβόλιο, δηλαδή έχει πέσει η ψυχολογία και υπάρχει αμφισβήτηση και αμφιβολία ποιο εμβόλιο είναι καλύτερο ή ποιο είναι χειρότερο. Το βλέπετε και στις επαφές που έχετε με κόσμο εσείς, ότι αρχίζει ο κόσμος και... Μας ρωτάνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θεωρούμε θα ίσως πιο ειδικοί, ίσως πιο έτσι ζούμε μέσα στον κόσμο. Δεν μπορεί να απαντήσεις. Εγώ προσωπικά να το πω και τηλεοπτικά, το άλλο Σάββατο θα ανέβω στο κέντρο υγείας Νευροκοπίου και στις 5 και 58 θα κάνω το εμβόλιο, αυτό το οποίο με καθοδήγηση άλλη συνταγογράφηση και είναι της Pfizer. Εγκλέζει στο ραντεβού μας δηλαδή. Και έτσι, 5 και 58 έτσι, είπατε. Έτσι λέει το σήμα, το μήνυμα, 5 και 58 ας πούμε. Είναι και η πρώτη δόση και μετά θα κάνω τη δεύτερη δόση ας πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να πείσω ή δεν πρέπει να πείσω κανέναν, αλλά εκείνο που δεν πρέπει τόσο πολύ να συζητάμε για τα εμβόλια. Όποιο κανάλι να ανοίξουμε, όποιο ραδιόφωνο και να ακούσουμε, όποια εκπομπή και να παρακολουθήσουμε, είναι θέμα του εμβόλιο. Αυτή η αύξηση των κρουσμάτων σας προβληματίζει? Κοιτάξτε,
Μόνο σήμερα άκουσα ότι αυτοί οι Βραζιλιάνοι και οι Νοτιοαφρικάνοι, δεν ξέρω πόσες παραλλαγές έχουν συνδεθεί στην Αθήνα. Και τι θα γίνει. Δυστυχώς αυτή η ασθένεια έχει ένα μειονέκτημα για μας, πλεονέκτημα για αυτήν, ότι μεταλλάσσεται συνεχώς και δεν ξέρεις αν αυτά τα εμβόλια τα οποία της πρώτης γενιάς, θα έλεγα, αντιμετωπίζουν όλες τις μεταλλάξεις, ίσως στις δεύτερες, τρίτης και τέταρτης γενιάς, γιατί αυτά συνέχεια αυτά πρέπει να εξελίσσονται, θα δώσουν καλύτερη ζωή και θα φύγουν αμφιβολίες που υπάρχουν και δυστυχώς θα υπάρχουν. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο τα της επικαιρότητας του Δήμου, κύριε Μελισσινέ, γενικά μετεμποδίων και λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και των Επιτροπών σε ό,τι συμμετέχετε με τηλεδιάσκεψη. Το όλο σύστημα λειτουργεί. Κοιτάξτε, αλήθεια είναι ότι η τηλεδιάσκεψη δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Είμαστε υποχρεωμένοι και να υπακούσουμε, ας πούμε, στο κάλεσμα του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτός έχει τις δυσκολίες της. Μην ξεχνάτε και εγώ είμαι αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν έχω κληθεί ακόμη να ασχίσω τα καθήκοντα, διότι ο πρόεδρος είναι συνεχώς στις επάλξεις. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά η δουλειά γίνεται. Το διαζώσεις έχει καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν δυσκολίες καμιά φορά και με τις συνδέσεις. Υπάρχουν και μια ευκολία ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι λείπω, απουσιάζω, είμαι εκτός δράμας, από όπου και να είναι, εφόσον δεν έχει άλλη υποχρέωση. Είναι πιο πρακτικό, λέτε. Είναι πιο πρακτικό, μπορεί να μπει μέσα στο διαδίκτυο και να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στα δημοτικά συμβούλια και στις επιτροπές που τυχόν συνεδριάζουν. Εν πάση περιπτώσει, και με αυτήν την έννοια, όχι έννοια, με αυτή την πρακτική, το Δημοτικό Συμβούλιο δουλεύει, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε υπάρχουν έκτακτα θέματα και ανά πάσα στιγμή είμαστε σε ετοιμότητα να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε στα υπηρεσιακά θέματα του Δήμου και όχι μόνο. Είχαμε και τη συνεδρίαση για το θέμα των χρεών της παλαιάς δημοτικής επιχείρησης, ναι. Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, της επιχείρησης που έπαυσε να υπάρχει 31 Δεκεμβρίου του 2010, πρέπει να πούμε. Σωστό. Κύριε Μελισσινέ, για να δώσουμε ακριβώς το στίγμα της περίοδου, ικανοποιημένος από αυτήν την απόφαση, έστω και τεροχρονισμένα. Με τον Καλλικράτη και με τις διατάξεις που έχει ο Καλλικράτης περί μείωσης των δημοτικών επιχειρήσεων. Όντως, η ημερομηνία που είπατε είναι αυτή. Εγώ ήμουν τότε πάλι στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. 11-14. Πάλι στην αντιπολίτευση, από το 11 στο 14. Δυστυχώς, δεν είναι καλό ούτε για το Δήμο, για την πόλη, ότι το φεστιβάλ είχε χρέη από το 1998, και εδώ κατόρθωσε καμία δημοτική αρχή από το 98 μέχρι το 20-21 τώρα, μετά από 22-23 χρόνια, να κλείσει το θέμα, να πληρώσει αυτούς τους οποίους χρωστούσε, να δώσει τα βραβεία στους νικητές του 1998-99, τα οποία τα χρωστάμε. Δυστυχώς... Τα βραβεία αυτούς... του 98 λέτε. Ναι, χρωστάμε, ναι, τα οποία ανέρχονται στο ποσό περίπου των 100 με 104.000 ευρώ. Ο νόμος ευνοεί το Δήμο, διότι μετά την πενταετία τα χρέη παραγράφονται, άρα ο Δήμος εξοδεύει. Δυστυχώς αυτός ο νόμος δεν ευνοεί αυτούς οι οποίους υπήρχαν οφειλές στο Δήμο. Είναι πάντως λυπηρό αυτή τη στιγμή. Μετά από τόσα χρόνια, μην ξεχνάμε ότι το 2018 τελείωσε ο έλεγχος από τους εργοτούς λογιστές και μετά από 2,5 χρόνια σχεδόν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε εάν πρέπει να αποδεχθούμε ή όχι το κλείσιμο της επιχείρησης από τους εργοτούς λογιστές. Και επειδή και αυτό το κομμάτι εμένα προσωπικά με ενόχλησε, διότι υπήρχε ένα παρασκήνιο το να ψηφίσουμε υπέρ της λύσης φεστιβάλ και υπέρ της σωστής θα έλεγα εξέτασης από τους τροκοτούς λογιστές. Και δεν μπορεί να ζητείται ένα θέμα, και αυτό είναι ευθύνη του Δήμου,
για μένα προσωπικά, απουσία των εργοτών λογιστών. Όπου και να ήταν οι εργοτοί οι λογιστές, έπρεπε να μπουν μέσα στο διαδίκτυο, να μας παρακολουθήσουν, να υποστούν τις και να δώσουν εξηγήσεις, δηλαδή, γιατί εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά. Έτσι, για πολλά λεφτά δεν το κάναν τζάμπα, πληρωθήκανε και φάνηκε και σε μένα ότι αυτό έγινε αφενός με, εντάξει, να κλείσει αυτό το θέμα, αφετέρου έπρεπε και αυτοί να πληρωθούν. Τώρα για ποιο λόγο δεν ήρθανε, παρόλο που το έθεσα και στον πρόεδρο και ο δήμαρχος μας άκουγε, δεν πήρα απάντηση και πρέπει επίσης να σχολιάσουμε ότι όσοι κάνανε προσφυγή, η οποία ήταν η μόνη δεδειγμένη λύση λόγω διάλυσης του φεστιβάλ και λόγω του Καλλικράτη, και θυμάμαι το... Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνεις να διαφωνείς με το ότι δεν πληρώθηκες, ναι, ναι, και διεκδικείς αυτά που διεκδικείς, ενώ αλλιώς φαίνεται να τα αποδέχεσαι. Και θυμάμαι τότε ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος Γονικών Περιουσιών, είχε πει φανερά στο Δημοτικό Συμβούλιο όσους χρωστάμε να μας κάνουν μήνυση στο Δήμο για να πάρουν τα χρήματα, διότι με το νέο νόμο δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Όσοι είχαν χρήματα, κάνανε. Όσοι δεν είχαν, δεν κάνανε. Όσοι είχαν λίγα, λέμε ότι θα ταξιδέψουν στο δικαστήριο. Όσοι είχαν συνάψει συμφωνίες κάτω του τραπέζι, τα λεφτά τους τα χάσανε. Και να σας πω, ας πούμε, και ένα νούμερο, ότι επιχείρηση την οποία χρωστάγαμε περίπου στα 50.000, τώρα τη χρωστάμε 127.000. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα έρθουν στην πλάτη των δημοτών. Είναι 2,5 φορές πάνω από όσο κατάλαβα. Και σήμερα που μιλάμε, αυτό το ποσό αυξάνεται και αύριο πάλι θα αυξηθεί μέχρι να τελεσυδικήσει. Εμείς πήραμε την απόφαση. Θα μπορούσαν να γίνουν τώρα με την εμπειρία σας, θα μπορούσαν να γίνουν νωρίτερα αυτές οι διαδικασίες. Για μένα, ναι. Να προλάβεις δηλαδή να γίνει μέχρι το 15-16, ας πούμε. Γιατί εδώ κάθε χρόνο είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εδώ έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Αυτά έπρεπε να ληφθούν από το 1998, το 1999. Θα έπρεπε να πληρωθούν την ώρα που έπρεπε. Το 1999 δεν μου έχει εξηγηθεί και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο αυτή η καθυστέρηση. Δεν ξέρω τι φταίει. Και αυτά έχει μείνει στις καλένδες και, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι έχει λυθεί. Θα λυθεί όταν οι επιχειρηματίες μας πούνε ότι πήραμε τα χρήματα. Πάνω στο είναι λυπηρό και αδικούνται πολλοί επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν κάνανε ενστάσεις ούτε προσφυγές, με αποτέλεσμα να χάσουν τα χρήματά τους. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί αυτό το θέμα φάνηκε πάντως να υπάρχει μια ομόνοια στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, κύριε Μελισσίνη, γιατί είναι δύσκολες αποφάσεις. Σας είπα και πριν, το θέμα όπως ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να ψηφίσουμε υπέρ της αποδοχής των πρακτικών των εργοτών λογιστών για να μπορέσει να κλείσει το θέμα και να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους προμηθευτές που οφείλει ο Δήμος. Ένα ποσό το οποίο θα ξεπεράσει... Επίσης δεν ξέραμε και το ποσό. Το ποσό δεν το ξέρουμε και αυτή τη στιγμή που με ρωτάτε δεν ξέρω ποιο είναι το ακριβές ποσό. Λένε ότι είναι πάνω από 500.000. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Ζήτησα αυτή την πληροφορία. Ζήτησα να το μάθω, δεν με απαντάει κανείς. Αυτοί οι οποίοι κάνανε μόνο τις προσφυγές, τα συνολικά νούμερα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα αν κάναν όλοι προσφυγές. Θα είναι, μπορεί να ήταν και τα διπλάσια με τους τόκους. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε και φυσικά τα 500 είναι άνευ τόκων, πρέπει να πούμε, κύριε Μελισσίνη. Θα ξεφύγει δηλαδή. Από τώρα, κάναμε και μια πρόταση, δηλαδή. Αυτή τουλάχιστον για τα βραβεία τα οποία περάσαν 20 χρόνια, αν μπορεί να βγει μια ρύθμιση με ειδικό ΦΕΚ. Και αν ζουν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί. Και αν ζουν έστω να το πάρουν οι κληρονόμοι τους. Ναι, καθόλου απίθανο, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν αυτοί οι κύριοι που, ή οι κυρίες που είχαν τύχη και είχαν βγει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, έχουν ξανασυμμετάσχει στο φεστιβάλ δράμας και τώρα να πάρουν τα βραβεία. Τα βραβεία θα είναι πάλι για μένα δυσαρεστημένη. Πάντως έγινε μια πρόταση, μήπως κατ' εξαίρεση βγει ένα ψήφισμα, ένα ΦΕΚ που να επιτρέπει το Δήμο να πληρώσει εφόσον πέρασε η πενταετία. Και η στήριξη από το κράτος, που πολλοί προσβλέπουν να υπάρξει μια στήριξη και οικονομική από την επίσημη πολιτεία για να καλυφθούν τα κενά αυτά. Γιατί... Ανακοινώθηκε αυτό ότι σε άλλους Δήμους με τέτοια χρέη βοήθησε το κράτος και επιχορήγησε. Με κρατική επιχορήγηση τα χρέη αυτά των Δήμων στην αλλαγή του νόμου. Πάνω στο θέμα τώρα των γηπαιδικών εγκαταστάσεων, κύριε Μελισσίνη, άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε κάτι νεότερο? Λοιπόν, είμαστε το 2021
Και δυστυχώς έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν άδεια. Είναι απαράδεκτο, απερίγραπτο να το περιγράψουμε. Ζήτησα προσωπικά, κάνω υπομονή μέχρι να μου απαντηθεί. Μάλλον μου απαντήθηκε το θέμα ότι το πότε λήγουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι άδειες λειτουργίας. Περιμένω τώρα να μου απαντηθεί πότε, αν έχουν τα σχολεία σχέδια υπερασφαλείας και αν έχουν άδειες υπερασφαλείας. Είμαστε το 2021, περάσανε πάρα πολλοί δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Είμαστε αυτή τη στιγμή με αθλητικές καταστάσεις υπό προθεσμία. Και κάθε φορά δίνουμε παράταση σε όλα μας τα γήπεδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να πούμε και για ακόμα μια σημαντική απώλεια. Με ενημέρωσε χθες ο Γιάννης ο Μιστακίδης, που είναι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Από τον κύριο Σεβαστή. Έφυγε ο Βασίλης ο Σεβαστής. Ναι. Μόλις εκλέχθηκε κιόλας εκπρόσωπος στην Ολυμπιακή Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του αθλητισμού, του κλασικού αθλητισμού. Να τονίσουμε φυσικά ότι και αυτός, όταν είδε τις γηπαιδικές αυτές εγκαταστάσεις, έπαθε σοκ όταν ήρθε στη Δράμα. Κοιτάξτε, κύριε Φυλακτέ, δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή δημοτικοί σύμβουλοι, να είμαστε αθλητικά σωματεία και να ζούμε σε μία, δημόσια, γιατί όλα τα γήπεδα ανήκουν στο Δήμο, σε μία δημοτική επιχείρηση, σε ένα δημοτικό γήπεδο, το οποίο δεν στερείται αδείας. Διάβασα στο Δημοτικό Συμβούλιο μία την νομοθεσία που λέει, εάν Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την τέλεση μιας αθλητικής εγκατάστασης, μιας αθλητικής πράξης χωρίς άδεια και υπάρχει ατύχημα, τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά, τουλάχιστον μέχρι 50.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, δεν το διάβασα για να φοβηθεί αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσανε ναι και να μπας φορτώσει και οι άλλοι που ψηφίσαμε όχι, να πούμε ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Το διάφορο πολύ να είναι σε γνώση, διότι αν αυτή τη στιγμή γίνει κάτι σε μια αθλητική κατάσταση που δεν έχει άδεια... Παίζουμε τη φωτιά, λέτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Το λέει σαφώς ότι σε περίπτωση που γίνει ατύχημα και αυτές οι άδειες που, που έχουν πάρει αθλητικές καταστάσεις δεν θα είναι παράνομες. Θα πω ότι λέτε είναι παράτυπες. Για να σας... να μπω λίγο σε αυτά τα οποία λέτε. Ουσιαστικά, κύριε Μελισσινέ, λέτε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα κάποιες μικροπαρεμβάσεις ή παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να πάρουν άδεια τα γήπεδα. Αυτό καταλαβαίνω. Το θέμα, κύριε Φυλακτή, είναι απλό. Και να αφήσουμε τα πιο μεγάλα και βαριά έργα για μετά. Έχουν να γίνουν αυτοψίες από το 2015 σε πολλά γήπεδα. Εδώ και μια εξαιτία δεν έχουν γίνει αυτοψίες. Οι όσες έχουν γίνει είναι ανεπαρκείς. Να πάρει ο Δήμος, η τεχνική υπηρεσία, να ορίσει μια επιτροπή και να κάνει, ξέρω, κάθε μήνα, θέλετε, κάθε μήνα ένα γήπεδο να κάνει, θα τα έχει τελειώσει ένα χρόνο. Ή και λίγο παραπάνω θα τα είχαμε τελειώσει. Δεν μπορεί το 2021 να έχουμε γήπεδα υπό προθεσμία όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας. Πιστεύω και αυτοί που έχουν έρθει εδώ, και ο κύριος Κουρουμιχαλάκης και κάποιοι άλλοι παστώσεις που καλείτε κατά καιρούς και τους ρωτάτε, πιστεύω να έχουν την ίδια άποψη. Είναι απαράδεκτο το 2021 να έχουμε γήπεδα υπό προθεσμία. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι αναστολές, οι αναβολές ουσιαστικά ή οι παρατάσεις που δίνονται λειτουργίας δίνονται για να γίνει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η όλη διαδικασία. Δηλαδή δεν δίνονται για να δίνονται. Είναι η λογική σκέψη που κάνετε. Παρ' όλα αυτά πάμε από παράταση σε παράταση. Κάποτε πρέπει να τελειώσουμε, λέτε, με αυτό το θέμα. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει. Και επειδή έρχομαι από ένα σύστημα στρατιωτικό, δηλαδή ήμουν επαγγελματίας στρατιωτικός, για μας αυτά ήταν, τι να σας πω τώρα, μπορεί να αποτελούσαν και αιτία αποστρατείας, ας πούμε. Εάν κάτι δεν πήγαινε τόσο γρήγορα και γρήγορα αλλά και σωστά μετά από τόσο καιρό, ας πούμε. Άρα να γίνουν οι παρεμβάσεις, λέτε. Τώρα αυτή η μελέτη που είναι στο τελικό στάδιο, οι δωρητές, αυτοί οι οποίοι προσφέρουν ουσιαστικά αυτές τις υπηρεσίες στην κοινωνία, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει, κύριε Μελισσινέ. Κοιτάξτε, περιμένετε κάτι πιο χειροπιαστό, ίσως να δείτε για τη μελέτη? Κοιτάξτε, οι δωρητές είναι αυτή τη στιγμή, είμαστε τυχεροί και σαν Δήμος αλλά και σαν Δημότες, ότι υπάρχουν αυτοί οι δωρητές οι οποίοι βοηθάνε
κατά το δοκούν. Και λέω κατά το δοκούν διότι πολλά έχουν εισηγηθεί που δεν τα είχαμε σκεφτεί εμείς σαν Δήμος και ή δεν τα είχαμε προωθήσει. Και υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη ευκαιρίες για τους δωρητές, οι οποίοι αν συμβουλευτούν και αν επιτρέπεται να συμβουλευτούν, το λέω επιτρέπεται διότι μπορεί να μην θέλουν ας πούμε, να κάνουν ένα δικό τους σχεδιασμό, αν και ό,τι κάνουν το κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, με μεράκι και δεν λυπούνται, ούτε δεν φίδουν των χρημάτων. Ό,τι κάνουν δηλαδή είναι εξαιρετικό. Πρέπει όμως και αυτοί δυστυχώς, ευτυχώς να ακολουθούν κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι για όλους μας οι ίδιοι και πιστεύω μια αγαστή συνεργασία. Και να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία, ισορροπία από όσο καταλαβαίνω. Ναι. Μπορεί ο καθένας, εντάξει. Και ακούνται και πολλές φωνές, δεν μπορεί να θυλέ κάποιος ο δωρητής και να ξέρω να φυτέψει κάτι επειδή το δίνει έτσι προσφορά. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι υποζήτηση. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι σε συναγερμό συνεχή και να έχει τις επαφές του. Είναι συνέχεια αυτοί μας κάνουν ωραία δωράκια. Και έχουν ακόμη ας πούμε, και όρεξη και να είναι υγιείς και να μας βοηθάνε συνέχεια. Και περιμένουμε να δούμε τις μελέτες. Έχω την αίσθηση. Ναι, έρχονται θαυμάσεις μελέτες. Και μετά η χρηματοδότηση άλλο. Ακριβές μελέτες και σιγά σιγά τη χρηματοδότηση. Νομίζω θα πάμε καλά σε αυτό το σημείο. Αισιόδοξος, δεν σας βλέπω. Είμαι αισιόδοξος πάντα, η φύση μου είναι τέτοια. Αλλά και αυτοί πρέπει ας πούμε, να μπορέσουν να έχουν πιο άνεση, ας πούμε, και έχουμε και δύσκολο γραφειοκρατικό. Αυτό είναι, εντάξει, αφήστε ναι, το. Άκουσα προχθές το πριν από λίγο. Ούτε δωρητής μπορείς να γίνεις. Πήγα τον κύριο Παπουμανού που ήταν και αυτός αισιόδοξος, αλλά όταν έχεις να κάνεις με προσφυγές, με απαλωτριώσεις, με δεν μ' άρεσε η τιμή, δώσε μια άλλη τιμή στα δικαστήρια και όλα αυτά τα πράγματα, τραβάνε πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά το δύσκολο κομμάτι είναι μέχρι να εγκατασταθεί ο εργολάβος, πρέπει να πούμε. Να πέσει πρώτη μαχαιριά στο έδαφος από μια μπουλντόζα. Μέχρι τότε ή από ένα μηχάνημα έργου. Μέχρι τότε είναι το δύσκολο. Ναι, φυλακές Νικηφόρου. Να φτάσεις εκεί δηλαδή. Τι, να σας πω την παράκαψη Νικηφόρου που είναι 20 και χρόνια. Τις φυλακές Νικηφόρου. Παραπάνω η παράκαψη. Ναι. Παραπάνω. Λοιπόν, να σας πω τις φυλακές, να σας πω την Εθνική Οδό, την Αμφίπολη, τις ίδιες με την Εθνική Εγνατία, το δρόμο Δράμας Καβάλας, τις Εθνικές Οδούς. Δράμας Ερών, δράμας Συνόρων, δράμας Ξάνθης και δράμα Καβάλας. Ικανοποιημένος από το επίπεδο συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Είστε Δημοτικός Σύμβουλος με την Πόλη και Ζωή. Μπαίνετε σε κάποια θέματα και στηρίζετε, αλληλοστηρίζετε ουσιαστικά την πόλη. Κοιτάξτε, η αποστολή μας δεν είναι να πηγαίνουμε εκεί και να μαλώνουμε και να λέμε συνέχεια όχι. Το συνέχεια όχι είναι τρόπος του λέγειν. Με την έννοια ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Άλλωστε το πνεύμα του Κλισθένη ήταν η συνεργασία. Τώρα πάμε σε έναν αντικλισθένη που δημιουργεί πάλι μια κομματική δημοτική αρχή η οποία δια της πλειοψηφίας την οποία θα την έχει εκ των ουκ άνευ, θα αποφασίσει και θα διατάσει πράγμα το οποίο προσωπικά δεν μ' αρέσει, δεν με βρίσκει σύμφωνο, δεν με ικανοποιεί. Ξεκάθαρος είστε με τον εκλογικό νόμο από όσο καταλαβαίνω. Είμαι απέναντι στη νέα ρύθμιση του νέου Υπουργείου διότι δεν πάμε μπροστά. Αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορούμε να κυβερνηθούμε, δεν μπορούμε να ξαναπάρουμε αποφάσεις, δεν μπορούμε να λειτουργήσουν επιτροπές και πρέπει ο Δήμαρχος είναι για μένα εκ του περισσού. Τι να σας θυμίσω τώρα ότι στην Νορβηγία, λέω ένα παράδειγμα, έχουμε πεντακομματική κυβέρνηση και λειτουργεί το σύστημα. Και εδώ προσπαθούμε να έχουμε όχι ενισχυμένη, υπερενισχυμένη αναλογικία. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει κάτι και ο Δήμαρχος, εφόσον αντιτίθεται της απόφασης, να αλλάζει και να ισχύσει η απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος γνωρίζει ότι δεν ψηφίζει κιόλας. Ναι, ο Δήμαρχος. Οι τροπολογίες εδωρικά του λέτε. Τον διοικεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Εκτελεί
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό το πράγμα φαίνεται δεν ικανοποιεί τις κυβερνήσεις. Θέλουν να έχουν με την ενισχυμένη λογική να κάνει πάντα η κάθε κυβέρνηση αυτό το οποίο έχει σκεφτεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε είμαι υπέρ της μιας κυβέρνησης, ούτε εγώ θεωρούμε ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Δηλαδή, ναι, πάντα. Σας το έχω πει πολλές φορές. Είμαι με όλες τις κυβερνήσεις μπροστά, αλλά και με όλες είμαι και πίσω αν τυχόν χρειαστεί. Είμαι αντίθετος της νομοθεσίας αυτής. Εν πάση περιπτώσει, είμαι υποχρεωμένος όμως να υπακούσω. Οι εκλογές ξανέρχονται. Δεν ξέρω αν θα συμμετάσχω. Σιγά σιγά πρέπει να ανανεώνεται και. Βγάζετε και είδηση τώρα. Εντάξει, και μεγαλώνουμε κιόλας και σιγά σιγά πρέπει να αλλάζουν και τα πρόσωπα για να μπορέσουν να έρθουν κι άλλοι με άλλες εμπειρίες και με. Δεν θα είμαστε στα έδρανα αυτά. Να είστε καλά, κύριε Μελισσινέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε κι εσείς καλά. Και σας εύχομαι και να υπενθυμίσω και ιστορικά λίγο ότι. Δύο ιστορικά σημεία της Πανάστασης, γιατί πρόσφατα γιορτάσαμε και τα 200 χρόνια, ότι σαν αύριο κρεμάστηκε ο Πατριάρχης ο Πέμπτος, διότι ήταν ο Γρηγόριος, το 1821, διότι ήταν υπέρμαχος της Φιλικής Εταιρείας και της Επανάστασης, και το 26 σαν αύριο είχαμε την έξοδο του Μεσολογγίου. Και αυτό το λέω διότι είχαμε πρόσφατα 200 χρόνια και είναι γεγονότα που είναι συναφή με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Και όσοι πηρητήσαμε στο Μεσολόγγι έχουμε και μια έτσι ιδιαίτερη αγάπη στην πόλη αυτή. Ήσταν στο κέντρο. Έχουμε και φίλους πολλούς εκεί. Κέντρο, ιερά πόλης του Μεσολογγίου φυσικά. Ιερά πόλης, ναι. Η πρώτη ιερά πόλης που και μετά ήταν το Δοξάντρας. Χάρηκα που τα είπαμε. Είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον στρατηγό εν αποστρατεία και δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Πόλη και Ζωή στο Δήμο Δράμας, τον κύριο Στέλιο Μελισσινό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.